What's Megan? What? Really? Oh my god. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή OMG του Gossip TV. Είμαι η Κατερίνα Ζαζάνη και μαζί θα απολαύσουμε τα νέα που τόσο πολύ επιθυμείτε να ακούσετε και να δείτε λίγο διαφορετικά. Γιατί η εκπομπή OMG είναι αυτό που λέμε, πάρ' το λίγο αλλιώς. Σήμερα, λατρεμένα μου αγαπάκια, θα μιλήσουμε για την επιστροφή του Νίνο και την παράνοια που έχει προκαλέσει με το νέο που μας αποκάλυψε. Θα μπούμε λίγο στο μυαλό του Νίκου Μουτσινά και θα τον προκαλέσουμε και θα κλείσουμε με ένα θέμα που καίει. Μπορεί και να καίει. Τελικά, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι με τον Φίλιππο ή όχι? Παίξε μου σε παρακαλώ λίγο παράνοια να γίνει πανικός. Μπορεί λοιπόν ο αγαπημένος μας Νίνο να ανακοίνωσε ότι σταματάει τις νυχτερινές του εμφανίσεις, όμως παιδιά μου, επειδή ξέρω πόσο πολύ τον αγαπάτε και μας το έχετε αποδείξει, σας πληροφορώ πως ο Νίνο φέτος το καλοκαίρι θα γράψει ιστορία. Πώς? Θα κάνει μια τελευταία καλοκαιρινή περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Και δεν θα πας έτσι απλά ντυμένος, θα φορέσεις αυτό. Πού θα το βρεις? Έλα τώρα, θα μπεις στο zooseparania.gr και θα το παραγγείλεις τώρα. Τώρα όμως! Δεν λέει να πάμε τώρα σε συναυλία του Νίνο χωρίς αυτά τα μπλουζάκια. Είναι και ωραία έτσι καλοκαιρινά. Και θα το βάλεις και μετά τη συναυλία. Και θα το βάλεις και για το ποτάκι σου. Και θα το βάλεις και στην παραλία. Και θα κάνεις και το κομμάτι σου. Και όποιος σου λέει και κάτι που δεν σου αρέσει, παράνοια θα του λες και αντεγιά. Και από τον Νίνο θα περάσω σε έναν άλλο πολύ αγαπημένο Νίκο αυτή τη φορά. Για ποιον Νίκο μιλάω, παιδιά? Το τι έχει γίνει φέτος με τον Νίκο Μουτσινά στο Open TV δεν λέγεται. Ο Νίκος θεωρώ ότι έχει βρει τον εαυτό του. Κάθε μεσημέρι μας κάνει και πεθαίνουμε κυριολεκτικά από το γέλιο. Τι ατάκες, τι πρόζα. Τι είναι αυτό το πράγμα φέτος με τον Νίκο Μουτσινά, και να σου πω και κάτι, που μπορεί και ο ίδιος να το έχει σκεφτεί, αλλά να μην το έχει παραδεχτεί. Πολλά τα χρόνια που ο Νίκος Μουτσινάς είναι στην ελληνική τηλεόραση. Όμως, φέτος έχει κάνει αυτό που πολλοί παρουσιαστές προσπαθούν εδώ και πολλά χρόνια. Την απόλυτη επιτυχία. Και δεν το λέμε εμείς αυτό, μιλάνε τα νούμερα από μόνα τους. Ο Νίκος όμως, τα χρόνια τα προηγούμενα, τα παλιά, δεν είχε δίπλα του ίσως ανθρώπους που θα ήθελαν έτσι να του αναδείξουν αυτό το ταλέντο το έμφυτο. Είναι ταλαντούχος ρε παιδιά, τι να σας πω τώρα. Αυτή η εκπομπή, το Για την Παρέα, και αυτή η Ματίνα που έχει στο πλευρό του, πραγματικά, είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό έχουμε δει φέτος. Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε για τον Νίκο Μουτσινά υπέροχα και έχει μέλλον, παιδιά. Όμως, το θέμα μου δεν είναι απλά ο Νίκος Μουτσινάς. Γιατί αυτό που έχει δημιουργήσει με το προκαλό έχει γίνει φρενίτιδα. Και επειδή εγώ παράνοια, δηλαδή παρανοϊκή, θέλω μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή να προσκαλέσω τον Νίκο Μουτσινά να έρθει εδώ, σε αυτό. Το ταπεινό στουντιάκι. Γιατί δεν θα σε απασχολήσω πολύ, Νίκο Μουτσινά, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπάμε. Θέλω, βρε Νίκο, όμως, να έρθεις εδώ και να μου πεις για εκείνο το πρώτο σου δοκιμαστικό. Όχι, μη με κοιτάς έτσι, δεν ξέρω κάτι. Θα ήθελα όμως πάρα πολύ να μου μιλήσεις για την πρώτη σου προσπάθεια να μιλήσεις σε αυτό το μαραφετάκι εδώ απέναντι. Να απευθυνθείς στον κόσμο. Πόσα σαρδάμ έκανες, τους ήξερες τους επώνυμους ή αλλού βαράν τα όργανα? Θέλω πάρα πολύ να σε δω εδώ και πιστεύω πως θα μου το κάνεις το χατήρι, Νικολάκι μου. Παιδάκια μου όμορφα, θα κλείσω με Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Πάλι θα σκεφτείς. Μα άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες με το νέο της αμόρε. Νέο αμόρε. Ξέρεις τι γίνεται όταν υπάρχει νέο αμόρε στη ζωή της Κωνσταντίνας. Γίνεται νούμερο ένα συζήτησης. Παντού. Παντού όμως. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται με την Κωνσταντίνα της Σπυροπούλου. Κυκλοφόρησαν κάτι φωτογραφίες και ένα βίντεο όπου διασκεδάζει με το Φίλιππο Βαρβέρη. Την παίρνει λοιπόν η Κατερίνα η καινούριου και τη ρωτάει: τι γίνεται βρε Κωνσταντίνα μου στην προσωπική σου ζωή, όλα καλά? Ό,τι βλέπεις στις φωτογραφίες, απαντάει η Κωνσταντίνα. Και μετά από αυτό το ό,τι βλέπεις στις φωτογραφίες, πάει καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Κοκλώνη. Παράνοια. Καταλάβεις τι εννοώ. Τη ρωτάει λοιπόν ο Νίκος, επειδή είναι και φίλη με την Κωνσταντίνα εκεί στο Open TV, στο Celebrity Travel. Βρε Κωνσταντίνα μου, επειδή είμαστε και φίλοι, τελικά είσαι με τον Φίλιππο Βαρβέρη ή ήταν απλά μια περιπετιούλα? Τι απάντησε η Κωνσταντίνα και τι κατάλαβε ο Νίκος Κοκλώνης? Άκουσε σε παρακαλώ το βίντεο, την ερώτηση, την απάντηση. Είμαι στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου να βγει ένα βίντεο, ναι, με τη σχέση σου. Και μάλιστα την επόμενη μέρα, μπορεί να κάνω λάθος μια μέρα μπρος, μια μέρα πίσω, βγαίνει στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, πάλι εδώ στο Open, και το επιβεβαιώνει σε τηλεφωνική συνέντευξη. Άκου, να μην μπερδευόμαστε. Είπα στην Κατερίνα, όταν με πήρε τηλέφωνο,
Ότι, Κατερίνα, δεν έχω κάτι να σου πω. Είναι αυτό που βλέπει στις φωτογραφίες, ό,τι θέλει να καταλάβει ο καθένας. Εμείς είμαστε φίλοι, θέλω να σε ρωτήσω. Τα έχετε ή ήταν μια περιπετιούλα? Θα σου πω. Εμένα όλο αυτό, ο τρόπος ζωής και η δουλειά μου είναι επιλογή μου. Για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή μου, είτε κάνουμε παρέα, είτε. Γενικό... προσωπικό. Ναι. Δεν είναι επιλογή τους. Οπότε πολλές φορές δεν έχουν σκεφτεί τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει το οτιδήποτε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σε καταλαβαίνω και ήταν η πιο ξεκάθαρη απάντηση, γιατί πρέπει να προστατεύουμε, είτε είναι φίλοι μας, γενικότερα είτε είναι κάτι πιο κοντινό μας, πρέπει να τους προστατεύουμε. Αυτό. Εσύ κατάλαβες? Ξεκάθαρο. Έχεις καταλάβει τι παίζει μεταξύ τους? Εγώ? Παράνοια. Όχι, δεν έχω καταλάβει. Και αν προσέξεις καλά, αφού η Κωνσταντίνα απάντησε, της λέει ο Νίκος ο Κοκλώνης. Απόλυτα κατανοητό. Ποιο? Εσύ? Καλά? Εγώ? Υπέροχα. Παράνοια. Ζω σε παράνοια.gr. Όνομα και πράγμα. Και μην ξεχνάς, μπες τώρα. Και για τον Νίνο και για το καλοκαίρι που έρχεται, μπες και παρήγγειλε μπλουζάκι παράνοια. Θα σου χρειαστεί, σου λέω. Γλυκά μου αγόρια και κορίτσια, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Περάσατε ωραία? Εγώ το απίλαυσα. Ήταν μια μοναδική εκπομπή. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες. Γιατί? Παράνοια. Και μέχρι την επόμενη εκπομπή, ζω σε παράνοια. Νίνο, πάμε.